Εξαιρετικά σημαντικά είναι τα νέα από το μέτωπο αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς νωρίτερα αρχίζουν οι εμβολιασμοί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε πως το εμβολιαστικό πρόγραμμα ξεκινά στις 27 Δεκεμβρίου. Εν αναμονή της έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς στις 27 Δεκεμβρίου μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Πρόεδρος της Κομισιόν επανήλθε σήμερα μέσω Twitter, προβαίνοντας σε περαιτέρω διευκρινήσεις. Είναι η στιγμή της Ευρώπης. Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύουμε τους πολίτες μας. Μαζί. Είμαστε ισχυρότεροι. Μαζί. Θα υπάρχει κατανομή και διανομή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Ποσότητες των εμβολίων τον πρώτο μήνα θα έλεγα θα είναι πιο περιορισμένες λόγω και των τεράστιας ανάγκης που υπάρχει, αλλά αυτό θα αυξάνεται συνεχώς. Στο μεταξύ παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας το ερχόμενο Σάββατο τα ειδικά ψυγεία για φύλαξη των εμβολίων της Pfizer. Τα εμβόλια θα τα έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Δεκέμβρη. Με την άφιξη τους στην Κύπρο θα είμαστε έτοιμοι να χορηγήσουμε τα πρώτα εμβόλια. Όπως είπε και η ίδια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχταίο είναι να όλες οι χώρες να έχουν δώσει τουλάχιστον ένα εμβόλιο κατά το 2020. Τροφίμοι και προσωπικό στους οίκους ευγυρίας θα είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν και ανέρχονται σε 6.300 άτομα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας θα μεταβαίνει επιτόπου στους οίκους ευγυρίας για τους εμβολιασμούς.